Τη Ελλάδο και τη Κύπρου, εξαπέλυσε ο Τούρκο πρόεδρο Ρετσέπτα Γιμπερτογάν για τι έρευνε για υδρογονάθρακε στην Ανατολική Μεσόγειο, λίγε ώρε μάλιστα μετά την ανακοίνωση από το Υπουργείο Ενέργεια ότι το οικόπεδο 7 διεκδικούν οι ένιωτο, δηλαδή οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, και είναι το οικόπεδο που θεωρεί η Άγκυρα ότι βρίσκεται στην Αόστη. Ο πρόεδρο τη Τουρκία χαρακτήρισε απερίσκεπτε ενέργειε τη Αθήνα και τη Λευκοσία, έχοντα και την υποστήριξη κάποιων ευρωπαϊκών κρατών, όπω είπε, προειδοποιώντα όμω πω η συμπεριφορά του συνιστά απειλή και κίνδυνο προτίστος για τις ίδιες. Η ρηψοκίνδυνη συμπεριφορά τη Ελλάδο και τη Ενώτια Κύπρου, όπω αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, με την υποστήριξη ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών, αποτελεί πηγή απειλή και κινδύνου πρωτίστω για αυτέ, δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματό του Ερτογάν. Υπογράμισε πω η Άγκυρα δεν θα υποχωρήσει ούτε στο ελάχιστον από τι θέσει τη στο Ανατολική Μεσόγειο ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Θα επερασπιστούμε τα δικαιώματά μα μέχρι τέλου διαμήνισε. Τώρα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στι δηλώσει Ερτογάν, δήλωσε ότι οι τουρκικές προκλήσεις υπονομεύουν τη σταθερότητα της περιοχής σε μια κρίσιμη συγκυρία, καταδεικνύοντας την ένδια νομικών επιχειρήματων της Τουρκίας. Αυτό διαμηνεί η Αθήνα, η οποία μάλιστα σημειώνει πως δεν θα παρασυρθεί στις εξάρσεις επιθετικής ρητορικής της γείτονος, δηλαδή της Τουρκίας. Μάλιστα, αυτή ήταν η απάντηση της Αθήνας. Να τα σας ευχαριστούμε. Η Κύπρος είναι πολύ μικρή.